Η γιαγιά μου στο σπίτι της έφτιαξε τα πρώτα παιδιμπεάρ. Και λέει ο καφίζης μπισκότα. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Που από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 100 χρόνια. Όταν θέλεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν θα κοιτάξεις το bottom line. Πώς έχει αλλάξει η χώρα για σένα. Υπάρχει πρόβλημα. Θα βρω τη λύση. Αλλά εγώ έχω έναν πόνο. Δεν μπορώ να βρω ανθρώπου. Η σκληρή Παπαδοπούλου. Ναι, είμαι. Αλλά είμαι και πολύ δίκαιη. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η απόρρεια ενό πολέμου. Η ηρεμία, ησυχία, δικαιοσύνη για να ζήσουμε όλοι ειρηνικά. Καλώς ήρθατε σε ένα πολύ αναμενόμενο για μένα επεισόδιο των Innovative Greeks με την Ιωάννα Παπαδοπούλου. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας για να μπορείτε να δείτε και όλες τις επόμενες και προηγούμενες συνεντεύξεις και φυσικά να ευχαριστήσω την Google που μας έχει σταθεί ως σπόνσορας από την πρώτη κιόλας μέρα. Ιωάννα, καλώς ήρθες στο Innovative Greeks. Καλώς σας βρήκα. Καλώ βρήκα. Θέλω να κάνω μια γρήγορη εισαγωγή. Ε, Αυτέ οι συζητήσει συνήθω αφορούν άτομα που προέρχονται από το χώρο τη τεχνολογία. Εσύ είσαι η πρώτη που δεν ε, έχει καμία, που σχέση, δεν με έχεις με καμία αυτά. σχέση με την τεχνολογία. Όμω ήθελα πολύ καιρό να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και να πω ότι την Ιωάννα την ξέρω και προσωπικά. Είναι για μένα από τι πιο εμβληματικέ μορφέ στον χώρο των επιχειρήσεων και σαν άνθρωπο και σαν επιχειρηματίας. Και να αναφέρω κάτι το οποίο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Δύο πράγματα που μου κάνανε εντύπωση. Το πρώτο ήταν ότι κάναμε μια έρευνα στο ΣΕΒ που έκανε η MRB και κοιτάξαμε τους θεσμούς. Ποιους θεσμούς δηλαδή εμπιστεύονται περισσότερο οι Έλληνες. Συνήθως αυτές τι έρευνες σου λένε ότι εμπιστεύουμε την αστυνομία, εμπιστεύουμε τη δικαιοσύνη κτλ. Σε αυτή την έρευνα βγήκε νούμερο ένα από όλους τους θεσμούς της Ελλάδος η εταιρεία Παπαδοπούλου. Πάρα πολύ ασυνήθιστο, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή λέει πάρα πολλά πράγματα για το τι πρεσβεύει αυτή η εταιρεία για τους Έλληνες. Το άλλο επεισόδιο που θέλω να αναφέρω, γιατί το είχα βρει πάρα πολύ διασκεδαστικό, ήταν όταν ήμουν πιο μικρός, έπαιρνα ένα βραβείο από το ΕΒΑ. Και σε αυτά τα ίδια βραβεία για νέους επιχειρηματίες υπήρχε και ένα βραβείο για την πιο φτασμένη επιχειρηματία που ήσουν εσύ. Και βγαίνανε όλοι και ευχαριστούσαν την οικογένειά τους, τους υπαλλήλους τους κτλ. Και, βγήκε εσύ σκηνή και είπες Εμένα δεν μ' αρέσουν πολύ αυτά, αλλά έχουμε βγάλει κάτι καταπληκτικά καινούργια ψωμιά. <laughs> το μόνο που θέλω να αγοράσετε το καινούργιο μα ψωμί. Το οποίο πράγματι είναι εξαιρετικό. Είναι το <laughs> καλύτερο Φέριστο ψωμί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Οπότε αυτή είναι η εισαγωγή μου. Ευχαριστώ γιατί... πάρα πολύ. Καταρχά για τα καλά σου λόγια. Κατά δεύτερον, θέλω να πω ότι πραγματικά με κυνήγησε ώσπου να έρθω εδώ, διότι ξέρει ότι είμαι πολύ low profile. Δεν θέλω να βγαίνω, δεν θέλω να μιλάω για μένα. Όλη η είναι έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι μιλάμε μέσα από τα ντουλάπια σας. Διότι θεωρώ ότι σε κάθε ντουλάπι, σε κάθε νοικοκυριό, ελληνικό ελληνικό 100 χρόνια τώρα, το επίθετο μας κάπου υπάρχει. Είτε στα μπισκότα, είτε στις φρυγανιές, είτε στα ψωμιά, είτε στις μπάρες. Α, πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την σημερινή μας συζήτηση και χαίρομαι πολύ που την κάνω. Α, τώρα... Θα με ρωτήσει μάλλον τι κάνω. Θα σε ρωτήσω πολλά πράγματα. Ε, και Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο εγώ είχα την τύχη να μου το πει βέβαια με μεγάλη διάρκεια Α, και με μεγάλη άνεση έναι. και με κρασιά την ιστορία αυτή τη εταιρεία. Πώ ξεκίνησε. Πώ ξεκίνησε και εγώ βρήκα κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Και τον κεντρικό ρόλο που έπαιξαν σε αυτή την επιχείρηση και η τύχη, το τυχαίο γεγονός του πλοίου που φτάνει και τελικά δεν αποβιβάζεται η, η οικογένεια, ή μάλλον δεν επιβιβάζεται πίσω, το στοιχείο των γυναικών σε αυτή την εταιρεία είναι ένα μοναδικό στοιχείο γιατί είναι λίγες εταιρείε που έχουν μια τέτοια ιστορία στην Ελλάδα και φυσικά ε, και την έτσι προσαρμογή αυτή τη εταιρεία σε μια Ελλάδα που έχει αλλάξει πάρα πολύ, αλλά είχε πάντα, φαίνεται, την ανάγκη μιας ραχοκοκαλιάς που δεν αλλάζει. Και είναι λίγα τα στοιχεία στην Ελλάδα που δεν έχουν αλλάξει και ένα από αυτά βέβαια είναι τα μπισκότα Παπαδοπούλου. Λοιπόν, τώρα, αν μπορούσες λίγο να μας μεταφέρεις αυτή ναι. την καταπληκτική ιστορία ναι. της... Ξέρεις τώρα τι μου ήρθε. Άρα, λοιπόν, εμείς είμαστε μια startup εταιρεία του 1922. Ακριβώς και μάλιστα με τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες για το πώς ξεκίνησε. Νομίζω πολλά startups έχουν τόσο εντυπωσιακή ναι. ιστορία. Λοιπόν, η οικογένεια Παπαδοπούλου, δηλαδή η οικογένεια του πατέρα μου, ε, μετά την μικρασιατική καταστροφή, λίγο μετά, αποβιβάζεται από την Κωνσταντινούπολη, όπου εκεί φτιάχνανε κουραμπιέ, Κουραμπιές δεν είναι ο κουραμπιέ που γνωρίζουμε. Κουραμπιέ λέγονταν τα τότε μπισκότα. Τα οποία. Από εκεί ξεκίνησε το πετυμπέρ, δηλαδή η γιαγιά μου στο σπίτι τη έφτιαξε τα πρώτα πετυμπέρ. Τα οποία τα είπε Παπαδόπουλο Φάμιλι Κωνσταντινόπουλου. Ήταν πάνω γραμμένο. Τη σφραγίδα την είχε κάνει ο παππού μου ξυλοκόπο. Επιβιβάζονται λοιπόν στο καράβι για να πάνε στη Μασαλία, διότι εκεί πήγαινε όλο ο κόσμο. Από την Κωνσταντινούπολη, ο περισσότερο. Το πλοίο σταματάει λοιπόν στον Πειραιά. Η γιαγιά έχει πεθάνει ο παππούς, Η γιαγιά μου η Μαρία έχει τρία αγόρια, Τον Νικόλαο, τον Ευάγγελο, τον πατέρα μου και τον Θεόφιλο, τον μικρότερο. Κατεβαίνουν στον Πειραιά, πάνε σε ένα καφενείο, Λέει στα παιδιά της, θα ήθελα πριν φύγουμε για την ξενιτιά, τη μεγάλη ξενιτιά, Βασσαλία, θα ήθελα να δείτε λίγο την πατρίδα, να δούμε λίγο, να μυρίσουμε το χώμα της πατρίδας μας. Σταμάτησαν λοιπόν στον Πειραιά, πάνε σε ένα καφένιο και λέει στον καφετζή, ρωτάει ο καφετζής τι θέλετε να σας προσφέρω, λέει, εγώ έναν καφέ και στα παιδιά μου κανένα μπισκοτάκι. Και λέει ο καφετζής, μπισκότα, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Η γιαγιά τότε αποφασίζει να μείνει με τα παιδιά τη στην Αθήνα, στην εκείνη Ελλάδα. Εκείνη τη στιγμή δηλαδή, αντί Εκείν, να ξαναμπεί στο πλοίο. Εκείνη τη στιγμή, είπε μέσα τη και δεν ξέρω αν τα είπε απ' έξω της, μαζεύουμε τα τσιμπράγκαλά μας και μένουμε στη χώρα αυτή, να ξεκινήσουμε τη δουλειά που μόλις είχαμε ξεκινήσει στην πόλη. Ποιο δηλαδή, να φτιάξουμε μπισκότα, ξεκινώντα με το πτιμπερ, σε στο λικαβιτό κάπου, σε ένα μάλλον προσφυγικό σπίτι που τους είχαν δώσει. Δεν ήταν προσφυγές, φύγανε πριν. Ε, βρήκανε τέλος πάντων ένα κατάλημα, ξεκίνησε εκεί η γυλιά αφού έσβησε το Παπαδόπουλος Μπράδερς Κωνσταντινόπουλ και ψεύτικα το έκανε μπισκότα Παπαδοπούλου Ελλάς το Ελλάς τόσο, το μπισκότα Παπαδοπούλου κάτι μικρούσκα. Μικρούτσικα, ανοίγαν το φίλο τα παιδιά, φτιάχνανε τα μπισκότα. Μέσα στο σπίτι. Μέσα στο σπίτι. Τα βάζαν στον, αν λέγεται Νταβλάς ή πώς λέγεται, και τα πουλάγανε... Ε, 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 Σοφοκλέου, Αθηνά, σε εκείνη την περιοχή, φωνάζοντα μπισκότα Παπαδοπούλου, μπισκότα Παπαδοπούλου και που λέγαν χήμα το πτυμπέρ. Στο δρόμο. Στον δρόμο. Πεθαίνει η γιαγιά, μένει ο πατέρα μου, μεγαλώνοντα και τα αδέλφια του και πάει στο καφενείο. Τη γιαγιά σου την πρόλαβε. Δεν την πρόλαβα τη γιαγιά μου. Η γιαγιά μου πέθανε το 1938 εις βαθύ γύρας, ετών 52. Έλα. Η επιστολή του πατέρα μου προς το Σόι στην πόλη ήταν χάσαμε τη μαμά μας, εις βαθύ γύρας βέβαια. Αλήθεια. Ετών 52. Μάλιστα. Το 38. Μάλιστα. Ε, και πάει ο πατέρας μου τέλος πάντων στο καφενείο αυτό και του λέει εγώ τώρα δεν προλαβαίνω να τα πουλάω. Διότι υπάρχει μια κατανάλωση μεγάλη και πρέπει κάπου να τα συσκευάζω. Η γιαγιά σου πρόλαβε να δει ότι είχε αρχίσει να μεγαλώνει. Δεν νομίζω, δεν είμαι πολύ βεβαία ναι, γι' αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων το αποτέλεσμα της όλης της ιστορίας είναι ότι τότε ξεκίνησαν και μπαίνανε τα μπισκότα χήμα στα κουτιά και σταμάτησε το delivery στο δρόμο ε, και μπήκανε χήμα και πήγανε στο πρώτο παντοπολείο και σήμερα μεγάλο σούπερ μάρκετ και πολύ δυνατή, του Θανόπουλου. Και έτσι ξεκίνησε να πουλιάται το μπισκότο και όχι μόνο στο Θανόπουλο, μετά στα χαρτία, μετά παντού. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε το μπισκότο να πουλιάται χύμα. Μετά από πολλά χρόνια ήρθε η εξέλιξη την οποία σήμερα βλέπετε που από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 100 χρόνια. Και ξεκίνησε από μία γυναίκα από μία γυναίκα. Ξεκίνησε από μία γυναίκα, μια γυναίκα. Α, ο πατέρας μου… Μαρία η, η γιαγιά σου. Η Μαρία. Και προς τιμήν τη της το 1938-39 έβγαλε το μπισκότο Μαρί, το οποίο είναι ένα στρογγυλό μπισκότο τύπου Petit διεθνή ονομασία είναι και το Μαρίο, όπω είναι και το Πέτι Μπέρ, δεν είναι δικό μα ναι. έργο. Και έβγαλε τότε και το μπισκότο το Μαρί προ τη της μαμάς τη μαμά του. Μάλιστα, μάλιστα. Και από τότε υπάρχει συνέχεια του πατέρα μου, τη οικογένεια μα και τελικά σε μένα και στα παιδιά μου. Εσύ πέρασε όλη τη ζωή μέσα σε αυτή την εταιρεία, σωστά. Και εγώ και τα αδέλφια μου. Ναι. Ε, τέσσερα παιδιά, εκ των οποίων δυστυχώς τρία είμαστε σήμερα εν ζωή. Εγώ είμαι στην εταιρεία. Α, μας είχαν μάθει οι μας ότι οτιδήποτε θέλετε να αποκτήσετε, πρέπει να το δουλέψετε. Δεν θυμάμαι εγώ χαρτζηλίκι. Θέλεις φούστα είναι αυτή. Τη θέλεις κλαρωτή, το Σάββατο είμαστε ανοιχτά. Είμαστε και την Κυριακή ανοιχτά. Διότι ο πατέρα μου πήγαινε την Κυριακή και δούλευε με την ηρεμία του στο γραφείο του. Πολλέ φορέ θυμάμαι να μας παίρνει μαζί του και να μα λέει: Εσεί θα σφουγγαρίστε, εσεί θα καθαρίστε, θα πλύνετε. Και εμεί, αφού τα κάναμε όλα αυτά, παίζαμε. Τρέχαμε. Κρυφτό και τέτοια. Αλλά ήμασταν μέσα σε αυτή τη μυρωδιά από μικρή. Και βέβαια τα ακούσματα μέσα στην οικογένεια, τα δείγματα που φέρνει ο πατέρας μας. Ελάτε να δοκιμάστε, σας αρέσουν, δεν σας αρέσουν. Ακόμα και σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, εσείς είσαι η, η, η τελική δοκιμάστρια ναι, όλων αλλά των προϊόντων. Ναι, αλλά εγώ είμαι έτσι. λίγο κακιά. Είσαι πιο δύσκολη έτσι. Είμαι λίγο, είμαι λίγο πιο δύσκολη. Ναι. Όχι κακιά, λάθο η έκφραση. Είμαι, είμαι λίγο πιο δύσκολη, γιατί εκείνη την εποχή οι, οι γεύσει ήταν οι απολύτω βασικέ. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν μπερδευτεί. Έχουμε μια πολυπλοκότητα γευστική. Ακόμα και στη διατροφή μα. Mm. Ακόμα και στα αεροστρατό. Κάποτε ήταν το αρνάκι με πατάτες στο φούρνο και τώρα είναι το σούσι. Δηλαδή έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έτσι λοιπόν έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει λίγο και η παλέτα. Και πρέπει κανένας να φέρνει αυτή την ισορροπία όσο μπορεί. Όσο μπορεί. Γιατί α, αν θέλετε να πω για τα μπισκότα, τα μπισκότα είναι πραγματικά σωστή τροφή. Είναι πραγματικά υγιεινά. Είναι πραγματικά Ισορροπημένα. Δεν παχαίνεις άμα φας μπισκότα. Παχαίνεις άμα φας και μπισκότα και 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 κάθισε και δεν γυμνάζεσαι. Mm. Δηλαδή, έχουμε κάνει βέβαια και πολλά προϊόντα με λιγότερη με περισσότερη ζάχαρη για τέτοια λόγω των διατροφικών αναγκών προσπαθούμε, αλλά το μπισκότο δεν είναι κακή διατροφή. Είναι στου 300 βαθμού ψημένο, mm. είναι δηλαδή απόλυτα παστερωμένο και έχει το αλευράκι του Θεού, τη ζαχαρίτσα που οφείλουμε να τρώμε, τα λιπαρά, τα άριστα, τα αύγα και τη βανίλια. Άντε και λίγο κακάο, άντε και ένα μίγδαλο και λίγη σοκολάτα. Δηλαδή, πιο απλό από αυτό δεν υπάρχει. σε αυτό που αναφέρει τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι πάρα πολλέ εταιρείε τροφίμων. Ε... Πολύ μεγάλες εταιρείες, ναι. από την Cadbury's μέχρι την ξέρω, της PepsiCo, τα προϊόντα, τα διάφορα μπισκότα κλπ. Ε, κάποια στιγμή δεν κάνανε κάποια μετάβαση, ας το πούμε στην υγιεινή διατροφή. Η Παπαδοπούλου, ίσως επειδή και εσύ αυτή τη σχέση, δηλαδή ah. έκανε μια μετάβαση στο να έχει πλέον προϊόντα τα οποία μπορεί κανείς ανα πάσα στιγμή ας το πούμε, να ζήσει από αυτά. Και υγιεινό ψωμί, cream crackers κτλ. Θέλω να σου πω κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Όλοι τα έχουν κάνει. Και νωρίτερα από εμά, ίσω. Ποιο είναι το καλό το δικό μα, μια οικογενειακή, όχι οικογενειοκρατική τόσο πολύ. Εμεί είμαστε 1800, μια αγκαλιά άνθρωποι. Όταν λέω αγκαλιά, Σεβόμαστε, τιμάμε, αγαπάμε, φροντίζουμε πάρα πολύ τους ανθρώπους μας. Είμαστε μία αγκαλιά άνθρωποι. Το πλεονέκτημα μίας μεγάλης οικογενειακής αν θέλεις που τα μέλη της ε, οικογένειας χαντζόν, δουλεύουν από το πρωί το βράδυ εκεί μέσα, γιατί την αγαπάνε τη δουλειά τους, βρίσκουν τον τρόπο και λύσονται πολύ πιο εύκολα παίρνουν τις αποφάσεις πολύ πιο γρήγορα από μία πολυεθνική. Διότι τελικά σε μία εταιρεία, και θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τη δικιά μας, γιατί τώρα δεν ξέρω αν αυτό ισχύει παντού, όταν θέλεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου, δεν θα κοιτάξεις το bottom line. Αυτό μπορείς μετά να το διορθώσεις θα κοιτάξεις να κάνεις καλά τη δουλειά σου. Να, να χαίρεσαι να αγοράζεις το προϊόν σου από το ράφι και να λες ναι ρε παιδί μου θα το ξαναπάρω. Ως καταναλωτής, ως νοικοκυρά, όχι ως επενδυτής, ως ιδιοκτήτης. Και εμείς κάνουμε αυτή την προσπάθεια να και νομίζω ότι το έχουμε πετύχει να έχουμε καλά προϊόντα, να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, μυρίζοντας, εξελισσόμενοι, παρακολουθώντας τι γίνεται γύρω μας, το οποίο είναι γνωστό, αλλά φέρνοντάς το στα ελληνικά δεδομένα. Διότι ό,τι πάει στην Αμερική, δεν πάει και στην Ελλάδα. Να. Ε, από όλε τι απόψει. Και Αμερική, η Αμερική πάντως έχει ενδιαφέρον. Στο λέω γιατί πάω συχνά ναι, πια ναι, και ναι. πα κι εσύ. Ε, νομίζω έχει δημιουργηθεί αυτό που βλέπει κανεί μεταξύ ας πούμε ας των τραπικών και των δημοκρατικών διατροφικά. Η Αμερική φαίνεται ότι πλέον κινείται σε δύο ταχύτητε. Δηλαδή, αυτοί που τρώνε junk και αυτοί που έχουν πάθει λίγο μανία με το απόλυτα αντίθετο, ναι, που κι ναι, 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 αυτό ναι. δεν είναι υγιέ. Είναι απόλυτο ορθό αυτό που λε. Ενώ και η Ελλάδα. Ισορροπία θέλει. Και η Ελλάδα και η εταιρεία σα έχει μια καλή ισορροπία μεταξύ όλων έτσι. αυτών. Λέει, και τη απόλαυση και, 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 τη υγεία, πούμε. Έτσι. Και το έχουμε μάθει μεγαλώνοντα κιόλα. Διότι και όλε αυτά οι, οι διατροφολόγοι, οι διατροφικέ συνήθειε έχουν αλλάξει. Η ενημέρωση από του γιατρού είναι διαφορετική. Mm. Mm. Δηλαδή βοηθάει όλο αυτό το πράγμα στην εξέλιξη ενός ανθρώπου, ενός σώματος, να κρατιέται υγιής. Ε, τώρα πια το προσδόκιμο κοντεύει να φτάσει στα 100, ξέρω εγώ. Ε, πάντως δεν είναι το 52 της γιαγιάς Σίγουρα όχι, νομίζω είναι το 80 τώρα. Ναι, αλλά θα κάνω και μία μικρή παναθυσία. Και εμείς που φάγαμε τα πάντα όλα, δεν έχουμε πάρει και τίποτα. Δηλαδή εγώ το βούτυρο του Αγελαδινό, το θυμάμαι να τσιτσιρίζει στις κατσαρόλες μας. Είναι ενδιαφέρον αυτό που λες γιατί εγώ το βλέπω και στου συνομιλικούς μου. Εδώ και ακόμα παραπάνω στην Αμερική, βέβαια. Ότι υπάρχει μια υπερβολή προς τη μια κατεύθυνση, σίγουρα που είναι το junk food, αλλά υπάρχει και πολύ μεγάλη υπερβολή προς την άλλη κατεύθυνση. Οπότε έχει χαθεί η απόλαυση του, του φαγητού πλήρω. Αλλά δηλαδή... κάνει. Πήρα. Γυρίζει αυτό. Yeah. Αυτό κάνει ένα πικ και μετά γυρίζει back to the roots. Σε αυτά που ξέραμε. Yeah. Όπως καμιά φορά του λέω εγώ. Α, στη δουλειά, εντάξει τα σουσί, πάμε τώρα στο μακαρόνι με Α Ας γυρίσουμε πίσω τώρα στο μακαρόνι με και στη δικιά μας δουλειά, δεν είναι τα ίδια. Mm. Αλλά θέλω να πω πίσω στα καθιερωμένα, τα γνωστά, τα απλά και μάλλον σωστά. Και όπως μου έλεγε και ο πατέρας μου που, που έχει πολύ δίκιο σε αυτό, μου λέει ότι ξέρεις η αρχή, οι αρχαίοι Έλληνες δεν είχαν κανένα ενδιαφέρον για τη διάρκεια της ζωής. Είχαν μεγάλο ενδιαφέρον για την ποιότητα της ζωής, όσο διαρκέσει. Έτσι και νομίζω πως είμαστε σε μια φάση που σχετίζεται με τη διατροφή και με τον τρόπο που ζούμε, που ειδικά στην Αμερική υπάρχει μια, ε, θα έλεγα, μανία με το να ζήσουμε για πάντα. Ξέρεις, ε, και να βρούμε και τρόπους να ζήσουμε για πάντα. Και συζητάτε λιγότερο το πώς θα ζήσεις. Ναι, ε, ζήσει το... ζήσεις καλά. Να ζήσεις καλά, μόνο να ζήσεις. Όσοι Να ζήσει καλά, Σου σφαίνεσαι. Ακριβώς. Ναι. Πα, πα, πα. Να σε πάω σε μια άλλη ερώτηση. Εσύ έχεις δει ε, την Ελλάδα από, ως επιχειρηματίας από πολύ μικρή. Και αυτή η χώρα έχει αλλάξει πολλά πράγματα και σε κάποια πράγματα πεισματικά ας το πούμε δεν αλλάζει που έχει και καλά στοιχεία που δεν αλλάζουν όπως η οικογένεια που μα έσωσε ενδεχομένω στην κρίση. Μια άλλη χώρα με τον κόσμο στους δρόμου. Και είναι μεσογειακό θέμα, γιατί το έχουν και οι Ιταλοί, το έχουν και οι Ισπανοί. Δηλαδή, είμαστε οι μεσογειακοί, λέει, είμαστε πολύ πιο δεμένοι οικογενειακά και είναι σπουδαίο αυτό. Πόσο έχει αλλάξει για σένα η χώρα από την οπτική γωνία μια επιχειρηματία, που την έχει δει τη χώρα τόσο πολλά χρόνια, πώ έχει αλλάξει. Δεν ξέρω πώς να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, γιατί θα θεωρηθώ λιγάκι υπερφιέλη. Η χώρα έχει αλλάξει στο πάρα πολύ καλό και στο καλύτερο και βαίνει. Τα προβλήματα είναι αρκετά. Στον επιχειρηματία, αυτά που έρχονται, είναι αρκετά. Εμείς τα λύνουμε μόνοι μας. Άρα, λοιπόν, παράπονο δεν έχω. Υπάρχει πρόβλημα. Θα βρω τη λύση. Mm -hmm. Δεν θα πάω να χτυπήσω 40 πόρτες. Θα βρω τη λύση. Ένα θέμα είναι το στο θέμα της δικαιοσύνης που αργούν οι αποφάσεις. Αυτό πραγματικά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δει η πολιτεία. Αλλά κατά τα άλλα έχουμε μία χώρα όμορφη, να είναι καλό ο Θεός που μας την έφτιαξε και μας έχωσε μέσα εδώ. Μία χώρα ήρεμη, μία χώρα που αναπτύσσεται. Λίγο δύσκολα, τι να κάνουμε, λίγο αργά, τι να κάνουμε, όμως πάει. Το καράβι πάει. Υπάρχει φως. Υπάρχει φως. Άρα λοιπόν εγώ παράπονα από την πολιτεία και τη χώρα δεν έχω. Ευγνωμονώ αυτή τη χώρα, διότι αυτή μας έκανε αυτούς που είμαστε. Ε, δηλαδή, με τα 100 χρόνια μας που κάναμε και μία διαφήμιση στην τηλεόραση που αφαιρνώ στην είδατε μία ταινία σχεδόν μικρού μήκους ταινία ήταν όχι για να χειροκροτηθούμε και να πούμε μπράβο μας πετύχαμε είναι για να ευχαριστήσουμε mm. διότι αν δεν υπήρχε αυτή η χώρα αν δεν υπήρχαν αυτοί οι Έλληνες αν δεν μας είχαν αγαπήσει και λόγω της καλής μας δουλειά. τα 10-11 εκατομμύρια και τα όσα έρχονται διότι πάνω σε αυτό θα σου πω μετά για τον τουρισμό Εμεί σήμερα, εγώ σήμερα δεν θα καθόμουν εδώ να μου πει τι ωραία που τα λες σε φιλενάδα, έλα να μας πεις κι Μπορεί και να μην με ήξερε. Μπορεί και να μην υπήρχα. Θα είχα γίνει μπαλαρίνα. <laughs> <laughs> Πολύ σωστό αυτό. <laughs> αλλά, αλλά, παρόλα αυτά η χώρα αλλάζει και έχει αλλάξει. Εγώ το παρατηρώ περισσότερο στους νέους ανθρώπους. Δηλαδή, ποια διαφορά βλέπω εγώ. Μπορώ <laughs> να διαφωνήσει μαζί μου. Εγώ η διαφορά που βλέπω είναι ότι υπήρχε μια πιο μυρολατρική άποψη των πραγμάτων παλιότερα στους δηλαδή... νέους. Δηλαδή, περιμέναν πιο πολλά από το κράτος, περιμέναν πιο <laughs> πολλά από τους ξένους, περιμέναν πιο πολλά από πράγματα έξω από τον εαυτό τους. Έτσι. Το παιδί να βολευτεί στο δημόσιο Αυτό, το ακριβώς, ακριβώς, Εγώ έχανα κόσμο όταν πρώτο έφτιαξα την εταιρεία μου, γιατί τους πιέζαν πάρα πολύ οι γονείς τους, τώρα άριστους μηχανικού ε, ε, μηχανικούς, να πάνε να βρουν μια μόνιμη δουλειά στη ΔΕΗ, στην, στον ΟΤΕ ή οπουδήποτε αλλού. Αυτό έχει αλλάξει πολύ. Εγώ δηλαδή βλέπω Μόνο και πόσα παιδιά βλέπουν αυτές τις συζητήσει, πόσα παιδιά προσπαθούν να κάνουν καινούριε εταιρείε, πόσα παιδιά κατά κάποιο τρόπο πλέον παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους. Φάγαμε και αυτό το απερίγραπτο... Ε, ναι, βέβαια. Τον κορονοϊό όλες. Και τον κορονοϊό και πριν τον κορονοϊό την, την οικονομική Ήτσις. κρίση και την βέβαια. ύφεση αυτή. Βέβαια. Και νομίζω ότι αυτό έχει αλλάξει αρκετά την οτροπία. Βέβαια. Δηλαδή εγώ στη δουλειά μου ήταν, θα έλεγα ότι ήταν πολύ δύσκολο 10 χρόνια πριν να δεις πολλές καινούριε εταιρείε να ξεκινάνε στον τομέα και τώρα είναι πάρα πολλέ τέτοιε. Έχει Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάνω σε αυτό όμως εγώ θέλω να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Καλά κάνουν και ανοίγουν. Πόσα θα ζήσουν. Σωστό. Πόσα ρίσκα είναι αυτά. Και γιατί το λέω με πόνο. Εμείς δεν μπορούμε να βρούμε ανθρώπους. Και υπάρχει αυτό το κύμα των startups που βοηθάω μέσω του Endeavor και χαίρομαι. Από την άλλη βλέπω brilliant μυαλά τα οποία πάνε να ξεκινήσουν κάτι το οποίο μπορεί να πετύχει, μπορεί να μην πετύχει και έλεγα Θεέ μου μερικούς από αυτούς αν τους είχαμε εμείς θα είχαμε κάνει άλλα πέντε εργοστάσια και όχι μόνο στην Ελλάδα και έξω. Mm. Λείπουν οι άνθρωποι οι οποίοι, αυτοί οι σωστοί, σαφώς δεν πάνε στο δημοσιο, αλλά δεν πάνε και στην ιδιωτική πρωτοβουλία, φτιάχνουν το δικό τους. Ναι. Mm. Καλά κάνουν. Αλλά εγώ έχω έναν πόνο δεν μπορώ να βρω ανθρώπου. Νομίζω έχει πολύ δίκιο σε αυτό που λες. Δηλαδή, τα μεγάλα δεινά τη ελληνική οικονομία νομίζω ότι είναι ο κατακαιρματισμό των προσπαθειών. Λέμε ότι ο Έλληνα έχει το επιχειρηματικό δαιμόνιο. Δεν είμαι σίγουρο. Μπορεί ο Έλληνα απλώ να θέλει να είναι αφεντικό του εαυτού του πάντα. Και αυτό λειτουργεί. Δεν λειτουργεί σε όφελο τη χώρα. Γιατί όπω λε, αν 10 ναι, 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 καλά σωστό. μυαλά αντί να κάνουν δική του εταιρεία κάνουν την Παπαδοπούλου πενταπλάσια, και κερδίζουν όλοι περισσότερο ίσω από ό,τι θα κερδίζανε αν είχαν κάνει ένα startup, το οποίο, εν πάση περιπτώσει, έχει μεγαλύτερη θνησιμότητα, κακά τα ψέματα. Και δεν ξέρω, εγώ το μάθημα της δική σου εταιρεία, τη δική σα εταιρεία, σε σχέση με του νεότερους είναι η διάρκεια. Αυτό έχουν να μάθουν περισσότερο οι νεότεροι. Δηλαδή, και ήθελα λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα λίγο κοινικό πνεύμα που λέει ότι κάνω ένα startup, το φτάνω σε ένα σημείο, το πουλάω, γίνομαι πλούσιος και ή την αράζω ή μετά δοκιμάζω και ξεκινάω ένα ακόμα startup και πάει λέγοντα. Δεν υπάρχει τόσο αυτή η δέσμευση για κάτι που θα έχει διάρκεια στον χρόνο και εγώ θα ήθελα λίγο να μας πεις για την ομορφιά αυτού του πράγματος, διότι είναι, είναι ένας... Είναι, είναι μια έννοια που πλέον είναι πολύ υποτιμημένη. Και ένα από του λόγου που ήθελα να μιλήσουμε mm -hmm. είναι διότι είναι καλό οι νεότεροι να ακούσουν λίγο και τη χαρά του να φτιάχνει κάτι το οποίο γιορτάζει τα 100 του χρόνια και είναι καλύτερο κάθε χρόνο. Και είναι καλύτερο τώρα από ότι ήταν πριν 20 χρόνια ή 50 χρόνια. Ε... Εγώ δουλεύω τα τελευταία 48 χρόνια. Από την μέρα που γεννήθηκα, μυρίζω και ασχολούμαι με μπισκότα και τρόφιμα. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ να κάνω κάτι άλλο. Πουλώντας να κάνω κάτι άλλο. Γιατί θα είναι ρίσκι. Και γιατί θα είναι ρίσκη επειδή δεν το ξέρω. Και επίση από ό,τι καταλαβαίνω, δεν μπορεί να φανταζίσει και τον εαυτό σου να μην κάνει τίποτα. Καλά, αυτό θα... <laughs> είναι άλλο. Θα... Δε, 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 δεν έχω μάθει να κάνω τίποτα άλλο εκτό από το να mm. δουλεύω. Όμω, ε, το ερώτημα ήταν πώ κρατιέται αυτό το πράγμα, Δηλαδή, Και τι χαρά σου δίνει, δε... Να μοιραστεί δε... τη χαρά αυτού του πράγματο. Ναι, δηλαδή. Α, όταν η δουλειά σου είναι το μεράκι σου. Όπως είναι σε μας. καταρχάς δεν σε κουράζει. Σου αρέσει. Και κάθε μέρα δημιουργείς. Η δικιά μας δε η δουλειά είναι μαγειρεύουμε κάθε μέρα και προσφέρουμε. Αντί στο τραπέζι μας, παντού, όπου σταθείτε και όπου βρεθείτε θα μας βρείτε. Αλλά τι κάνουμε. Μαγειρεύουμε χαρά. Δηλαδή, είναι σαν να σας φιλοξενούμε σπίτι μας. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα απ' αυτό. Και δεν είναι μόνο γυναικείο. Διότι δηλαδή, εμείς είμαστε και άντρες και γυναίκες μέσα. Οι σεφ, οι μάγειροι, βλέπετε σε όλους, οι μαγείρισες. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το φλερ μέσα στην εταιρεία μας και σε μας και στην οικογένεια μου βεβαίως, ότι κάνουμε κάτι το οποίο μας βγάζει κέρδος, τόσο όσο προσφέρουμε χαρά στον κόσμο, είμαστε εδώ 100 χρόνια, να το πουλήσουμε να κάνουμε τι. Για να καθίσουμε, αποκλείεται. Να φτιάξουμε τι. Τα πάντα είναι φτιαγμένα. Να, να στραφούμε σε κάτι άλλο άσχετο. Μήπως είναι πιο ρίσκη από το να καθίσει τα αυγά σου. Και να προσπαθήσει για το καλύτερο με το diversification το οποίο έχουμε. Έτσι, γιατί εμεί ξεκινήσαμε από μπισκότα και σήμερα είμαστε στα ψωμιά και στι μπάρε και στι φρυγανιέ. Και στα τέλη του άλλου χρόνου θα ακούσετε και άλλα θέματα δικά μα. Στο τρόφιμο πάντα και στο δημητριακό πάντα. Αλλά έχουμε τόση πολλή δουλειά να κάνουμε. Όχι, αυτό ξέρει, νομίζω πρέπει να ακούγεται. Διότι τελικά, αν δει τι πολύ πετυχημένε χώρε έχουν κάποιες εταιρείες που, που έχουν διάρκεια στον χρόνο. Δεν μπορεί να είσαι μια πετυχημένη χώρα χωρίς να έχεις, όπως λέμε, θεσμούς σε επίπεδο πολιτιακό ε, και όμως σε επίπεδο επιχειρηματικό. Δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν εταιρείες σαν την Παπαδοπούλου ε, νομίζω είναι σημαντικό. Και επίση δημιουργούνται και κάποιες τώρα που ελπίζω να έχουν τέτοια προπτική σε βάθος χρόνου. Γιατί Ίσως έχουμε πάει πολύ στην άλλη άκρη, δηλαδή φτιάξ' το, πουλά' το, κάνε μια καλή ζωή. Δεν λέω ότι δεν είναι καλό αυτό, αλλά οι εταιρείε από μόνες τους αποτελούν θεσμούς. Και με αυτή την έννοια πρέπει νομίζω να το υπογραμμίσουμε και αυτό, εκτός από το μοντέλο των startups που ανανεώνονται διαρκώς. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο είναι πάντα μια δύσκολη ερώτηση. Ας πούμε, τη συζήταγα πριν και με την Νίκη, όπως σου είπα, την Γουλιμή. Ε, που είναι... Υπάρχει μια υποαντιπροσώπευση και στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ε, των γυναικών στον χώρο των επιχειρήσεων. Ε, αυτό είναι σαφές. Δεν νομίζω ότι, ε, ότι μπορεί κανείς να το αμφισβητήσει. Βέβαια, αν κοιτάξει κανεί τι νεότερε γενιέ που έρχονται και τι περισσότερε εταιρείε, αυτό αρχίζει να αλλάζει ε, και κάπως υπάρχει μια εξισορρόπηση στο θέμα. Και αν δει κανεί καλά, εισόδου σε πανεπιστήμια είναι στριπτικά υπέρ των γυναικών, έτσι. Βεβαίως. Δηλαδή, τρονάγριο ξύλο τα αγόρια. Ε, μάλιστα, είχε πει κάποιο ότι αν το Harvard ή το Princeton ή το Yale δεν είχαν quotas δηλαδή συγκεκριμένα ποσοστά που πρέπει να πάνε σε εθνικότητες, σε φύλλα, σε περιοχές, λέει θα ήταν 90% γυναίκες Κινέζες. <laughs> Έτσι. Κινέζες. Ναι, Κινέζες. Ε, γιατί αυτό θα ήταν το αξιοκρατικό αποτέλεσμα, αν δεν υπήρχε παρέμβαση και κούτας. πολύ απλά αυτό θα ήταν. Θα ε, θέλω να σε ρωτήσω, εσύ θεωρείς ότι είναι κάτι που απλά είναι, είναι, είναι ο χρόνος θα το φέρει από μόνο του, μια εξορρόπηση σε αυτό το κομμάτι ή είναι, υπάρχει κάτι στραβό αυτή τη στιγμή. Στο επίπεδο της αντιπροσώπευσης των γυναικών σε senior θέσεις, διοικητικά κλπ. Αισθανώσουν ποτέ μοναξιά, ας πούμε, σε αυτό το ρόλο. Βέβαια, εσύ δεν έχει και κανένα θέμα, αλλά συγκεκριμένα. Αλλά... Ε, ε, όχι, εγώ μοναξιά δεν αισθάνθηκα ποτέ, διότι ε, ε, έχω μια προσωπικότητα διαφορετική ίσως. Όχι, δεν αισθάνθηκα μοναξία, μπήκα, έφτιαξα, τελείωσα. Κοιτάξτε να δεις τώρα το ερώτημα αυτό, δεν ξέρω πώς μπορεί εύκολα να απαντηθεί. Για να φτάσει σε κάποια θέση, πρέπει να έχει ξεκινήσει από κάπου. Mm. Όταν ξεκινάς από κάπου, αφού έχεις τελειώσει τις σπουδές σου, θα έλεγα, όχι πολλές σπουδές, τοσες όσε χρειάζονται. Α, θέμα πτυχίων δηλαδή και... Υπερβάλλουμε λίγο α, στην Ελλάδα. Α, 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 ναι, υπερβάλλουμε δηλαδή, και, ξέ, και δεύτερο και τρίτο. Mm. Οι γυναίκες αφού σπουδάσουν πρέπει να παντρευτούν. Θέλουν να παντρευτούν. Θα πρέπει να κάνουν παιδιά έως κάποια ηλικία θεωρώ. Και με... πάντοτε δουλεύοντας, κατά την άποψή μου, για να μην χάσουν το τρένο. Και κάνοντας όλα αυτά τα πράγματα, όσες το αντέξουν, όσοι άντρες τα αντέξουν αυτά σπίτι τους, θα φτιάξει το σύστημα και θα δείτε γυναίκες. Αλλά είναι θέμα χρόνου. Και μιας λογικής, τελειώνω το σπουδές μου και ξεκινάω την καριέρα μου χωρίς να χάσω τη ζωή μου. Έχω δει γυναίκες που έχουν χάσει τη ζωή τους. Έχω δει και άντρες που έχουν χάσει τη ζωή τους, πολλούς. Και τελικά φθάνοντας ψηλά είναι με χάπια. Και με μοναξιά. Λόγω μοναξιάς. Ξέρεις αυτό που λες τώρα εσύ, η μοναξιά. Είχα πάει σε ένα συνέδριο στην Αμερική τον Ιούνιο και ήταν ο Φάουτσι. Και είχε πει στο κοινό, ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη ασθένεια στην Αμερική, που θα σκοτώσει τελικά και τον περισσότερο κόσμο, η μοναξιά. Έτσι. Είπε πως 650.000 θάνατο το χρόνο είναι από καρδιά, 600.000 είναι από καρκίνο και μετά ήταν το Alzheimer's και κάποια θέματα του αναπνευστικού, αλλά το αμέσως επόμενο ήταν 50.000 αυτοκτονίες το χρόνο. 50.000. Το... Η πέμπτη αιτία θανάτου στην Αμερική είναι οι αυτοκτονίες. Λόγω μοναξιά. Λόγω μοναξιά σε μεγάλο ποσοστό και σε ένα μεγάλο ποσοστό και οι άλλε ασθένειε σχετίζονται με τη μοναξιά γιατί ω γνωστό. Ψυχικά είναι όλα. Φυσικά φυσικά και και είναι όλα. Από εκεί και από ξεκινάνε Οπότε ναι, σε αυτό που λες έχει πάρα πολύ δίκιο. Ότι ίσως είμαστε σε μια φάση που ξέρεις, προσπαθούν, προσπαθούν, όλοι να καταλάβουν ποια είναι η σωστή ισορροπία. Θέλει αυτό το equilibrium. Το οποίο θα... Εσύ πώς έχεις βρει αυτή την ισορροπία ή, ή ποια είναι η ποια ειναι η αποψη σου για την ισορροπία. Στο λέω γιατί με ρωτάνε πάρα πολλά παιδιά και όλες οι επιχειρήσεις προβληματίζονται με αυτό. Ποια είναι τελικά η σωστή ισορροπία. Πώ έχω βρει εγώ την προσωπική μου να. ισορροπία. Και πώ την, και πώς την δημιουργεί μέσα στην εταιρεία σου, επίση. Πώ βοηθά κόσμο να έχει αυτή την ισορροπία. Λοιπόν, καταρχάς, να σας πω πώς βρήκα εγώ την ισορροπία μου ως α, γυναίκα που δουλεύω συνεχώς και αδειοκόπως, παντρεμένη, με δύο γιους, και χωρισμένη και συνεχίζοντας τη ζωή μου. Α, ο πατέρας των παιδιών μου ζει και είναι μια χαρά. Με βοήθησε πάρα πολύ στο να μπορώ να δουλεύω και να έχω και πολύ καλά παιδιά στο σπίτι με τη βοήθεια του πατέρα τους. αυτό είναι πολύ βασικό. αυτό είναι υποτιμημένο που λες. ο ρόλος του πατέρα πρέπει να αλλάξει. Ναι. νομίζω αλλάζει. αλλάζει. νομίζω αλλάζει. ναι. Α, το δεύτερο είναι ότι είχα πάντοτε στο μυαλό μου ότι αυτό που κάνω είναι για το καλό της οικογένεια μου. Δηλαδή δουλεύω στις 10-11 το βράδυ γιατί έτσι γινόταν παλιά, αλλά είναι για το καλό της οικογένεια μου και αυτό με ηρεμούσε. Βασικά το θέλα κι εγώ πάρα πολύ, να δουλεύω τόσο πολύ. Αλλά με ηρεμούσε από τα διάφορα άγχη και κόμπλεξ τα οποία είχα. Τι κάνω εγώ εδώ και τα παιδιά μου έχουν κοιμηθεί. Με βοήθησε πάρα πολύ, λοιπόν, ο πατέρας των παιδιών μου πάνω σε αυτό. Προχωρώντας στη ζωή μου, είδα ότι τα παιδιά μου είναι μια χαρά. Με έναν μπαμπά και μια μαμά που δούλευαν από το πρωί στο βράδυ. Με τις δυνάμεις τους, με το χαρακτήρα τους και με τη δημιουργικότητα που έχουν και δουλεύουν και είναι μια χαρά. Στη δουλειά μου, αυτό το οποίο προσπαθώ να εμφυσίσω, καταρχάς θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ δίκαιη, δίκαιη και αυστηρή, διότι θα έχετε ακούσει η σκληρή Παπαδοπούλου. Ναι, είμαι, αλλά είμαι και πολύ δίκαιη. Τιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους μου. Δίνω βήμα σε όλες τις γυναίκες, είμαστε πολλές γυναίκες μέσα. Νομίζω ότι γυναικοκρατείται η εταιρεία μας. Α, και προσπαθώ να βοηθήσω, γιατί συγκεκριμένα μιλάμε τώρα για τις γυναίκες, πώς μπορούν να ανέβουν. Δεν ξέρω αν το κάνω. Τώρα που το λέμε, δεν είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, δεν ξέρω αν το κάνω. Δηλαδή το καθημερινό, το everyday, της δουλειά με όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι φτάνω σε εκεί. Στη δουλειά μου μέσα έχουμε όλοι μας μία φιλοσοφία της φροντίδας, της σοβαρότητας και της συνέπειας. Νομίζω πω αυτή η προσέγγιση ότι δεν πρέπει να ανταντεύουμε φυσικά ούτε του υπαλλήλου μα, αλλά ούτε και τα παιδιά μα, είναι μια σωστή λογική, πολύ σωστή λογική. Δηλαδή, τώρα έχουν βγει διάφορε μελέτε για αυτήν την τελευταία γενιά, του Gen Z, που έχουν κατεξοχήν στην Αμερική, ειδικά αυτό που λένε helicopter parents, δηλαδή πάνω από πάνω, πάντα από πάνω του, συνέχεια ε, παρεμβατική και φαίνεται ότι πο, πολλά από αυτά τα παιδιά βγαίνουν άβουλα και άτολμα. Ε, και ε, έχει ο Μάλκομ Γκλάντουελ που είναι ένας ωραίος έτσι, ε, συγγραφέας μιλάει για την έννοια της, της χρήσιμης δυσκολίας. Ότι οι γονείς έχουν την υποχρέωση να αφήνουν μια χώρα Τι στα ωραία παιδιά τους. Χρήσιμη, Χρήσιμη δυσκολία. δυσκολία. Χρήσιμη δυσκολία. Ναι, useful difficulty το ονομάζει. Και σου λέει ότι είναι τυχερά τα παιδιά που έχουν χρήσιμε δυσκολίε στη ζωή του νωρί, γιατί αλλιώ θα του φανεί πάρα πολύ δύσκολη ζωή όταν φτάσει η ώρα να αντιμετωπίσουν πραγματικέ δυσκολίε. Με αρέσει πολύ yeah. η έκθεση χρήσιμη δυσκολία. Και νομίζω ότι και στι επιχειρήσει αυτό που λες είναι σωστό, ότι τελικά πρέπει κανεί να σέβεται ε, τους ε, υπαλλήλου του και τους συνεργάτε του χωρί να προσπαθεί να, να του ναι. πατρονάρει, α πούμε. Ναι, και, και βέβαια, ξέρει, σε μια εταιρεία όπω ε, η δικιά μα, που η, η φιλοσοφία μα είναι αυτή που προείπα, ε, έρχονται άνθρωποι που έχουν αυτή τη φιλοσοφία και τη λογική. Όσοι δεν την έχουν, φεύγουν από μόνοι του. Το σύστημα του διώχνει. Ναι. Ναι. Και πρέπει να πω ότι στην Παπαδόπουλο έχουμε τους καλύτερους. Τους σπουδαιότερους. Τους αγαπημένους. Είναι όλοι εξαιρετικοί. Όσοι δεν είναι, ύστερα από λίγο χρόνο δεν είναι ανάγκη να τους πούμε. Θα φύγετε. Το σύστημα του σωθεί προς τα έξω. Μα ξέρεις, υπάρχει τώρα μια πολύ ενδιαφέρουσα... Γράφτηκε ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που λέγεται «Ποια πόλη είσαι» και κάνανε μία μελέτη και είδαν ότι κάθε πόλη πράγματι έχει διαφορετικό χαρακτήρα και ο διαφορετικός χαρακτήρας έχει να κάνει με αυτό που λες, ότι οι ώμοι προσελκύουν τους ομοίους ε, και διώχνουν αυτού ναι. αυτούς που είναι διαφορετικοί. Και έτσι το Σαν Φρανσίσκο είναι όπως είναι, το Λος Άντζελες είναι όπως είναι, είναι η Νέα είναι όπως είναι. Το ίδιο ακριβώ πράγμα για μένα ισχύει και στι εταιρείε. Δηλαδή, κάθε είναι. εταιρεία έχει το χαρακτήρα τη. Έτσι, έτσι. Δηλαδή, η Goldman Sachs δεν είναι για όλου. Έτσι για μένα θα ήταν κόλαση να Για άλλου είναι ακριβώ αυτό που του ταιριάζει. Παπαδοπούλου είναι πάρα πολύ ωραία για μια συγκεκριμένη κατηγορία και φιλοσοφία ανθρώπων που λίγο την έχω καταλάβει ότι είναι άνθρωποι ίσω πιο συμφιλειωμένοι με τον εαυτό του, με την παράδοση, με την εξυπηρέτηση των άλλων, με μια συναδελφικότητα, μια, οικογεν... μια οικογενειακή ατμόσφαιρα κλπ. Μπορεί αυτό να μην ταιριάζει σε κάποιον, Φεβαίως. αλλά έχει δίκιο σε αυτό που λες. Νομίζω ότι κάθε εταιρεία έχει τη δική τη προσωπικότητα. Ναι, ναι, Τελείως. Τελείω. Κάποια στιγμή πριν από χρόνια, μία εταιρεία, δεν θυμάμαι τώρα αν ήταν έρευνας, έρευνα. Έρευνα. Είχαν ζητήσει από τους καταναλωτάς να περιγράψουν την εταιρεία. Σχεδόν Άγιος Βασίλης. Ένας παππούς, χοντρουλός, με αγκαλιά. Αυτή ήταν η εταιρεία. Αυ αυτή είναι η εταιρεία, αν θέλεις, στα μάτια του κόσμου. Και αφού είναι στα μάτια του κόσμου, είναι και η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι μια αγκαλιά, μια ζέστη. Μα δεν μπορεί να είναι διαφορετικά όταν φτιάχνεις, παιδιά μου, γλυκά πράγματα από το πριν στο βράδυ. Ναι, αλλά κάτι. Το λέω και για αυτού που τώρα που μα ακούνε. Αλλάζει και η λογική μα. Ε. Είναι αλλιώ κάθε μέρα να σου σερβίρουν με τον καφέ σου ένα ζεστό μπισκότο. Αλλιώ είναι να τρώ στο έρευνα και ανάπτυξη όταν μα φέρουν και τρώμε τα ψωμιά με τα τυριά, με τα αλαντικά, με τα τέτοια. Νομίζω ότι είναι. Αλλάζεις. Δεν ξέρω. Καλά, Εγώ... το φαγητό σίγουρα αλλάζει τους ανθρώπους, αλλά νομίζω και ότι. Και όταν το μαγειρεύει κιόλα. Ναι, αλλά ξέρει τι, αυτό που λε είναι ενδιαφέρον. Διότι δεν ισχύει τελικά ε, για πάρα πολλέ εταιρείε. Δηλαδή, σκέψου πόσα νοσοκομεία είναι που θα πρέπει να είναι η πιο ζεστή, η πιο παρηγορητική, η πιο. Ε, ας πούμε, ευαίσθητοι οργανισμοί. Και όμω τα περισσότερα νοσοκομεία είναι αυστηρά, αδιάφορα, σκληρά, και αυτό δεν κολλάει καθόλου με το αντικείμενό του. Εγώ δηλαδή αυτό το οποίο συχνά συζητάω με, με ανθρώπους που ξεκινάνε εταιρείε ή έχουν ξεκινήσει κάποια χρόνια, είναι σημαντικό τελικά αυτό που λες, να υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ αυτού που προσφέρεις και αυτού που είσαι. Δεν μπορείς να προσφέρεις σωστά κάτι σαν το γλυκό και το μπισκότο αν είσαι ένας στριφνός τσιγκούνης. Δεν γίνεται σαν οργανισμός το λέω. Το ίδιο πράγμα νομίζω ότι ισχύει σε όλε τι εταιρείε. Πρέπει να υπάρχει μια συμβατότητα μεταξύ αυτού που φτιάχνει και αυτού που είσαι. Και αυτό που είσαι, καμιά φορά, είναι πιο σημαντικό, διότι τελικά θα φτιάξει αυτό που είσαι. Δεν, δεν μπορεί δεν να τα να αλλάξει να αυτό. αυτό. Μπορείς να δεν μπορεί να τα αλλάξει Δεν μπορεί να το αλλάξει. Έτσι δεν είναι. Και, και αυτή η συζήτηση με πάει σε ένα άλλο θέμα που ήθελα την άποψή σου, τα social media. Και θέλω να δω τα social media από την άποψη ενό ανθρώπου που. Έχει ζήσει και ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή του χωρί τα social media. Γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί νέοι δεν γνωρίζουν ζωή χωρί social media. Εγώ πρόλαβα και είχα ευτυχώ πολλά χρόνια χωρί. Ε, και πρέπει να ομολογήσω ότι εγώ έχω πάψει και να τα χρησιμοποιώ εκτό του LinkedIn. Δηλαδή τα δοκίμασα για ένα διάστημα, θεωρούσα ότι δεν μου προσφέραν πολλά πράγματα και έμεινα τελικά με το LinkedIn και το YouTube μόνο. <Τι>... Πώ αισθάνεσαι ότι έχουν αλλάξει τον κόσμο. Προφανώ και εγώ δεν είμαι παιδιτών σε social media, και έκανα και μάλλον αρκετό χρόνο για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Στην αρχή έλεγα α, πληροφόρηση. Ύστερα από λίγα χρόνια και νομίζω και τα δύο-τρία τελευταία τα θεωρώ επικίνδυνα. Α, επικίνδυνα. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα, παρά μόνο extreme κακές ειδήσει, ενδεχομένως λανθασμένες, και μεταφέρουν έναν τρόπο ζωής και attitude πολύ extreme. Οι νέοι, πολλοί νέοι, το παρακολουθούν αυτό. Τους αρέσει. Α, τώρα, ξέρω αν όλα αυτά που συμβαίνουν, που ένας φάζει τον άλλον, οι παιδεραστείες, ό,τι ακούμε, μήπως είναι εξέλιξη ενός κακού νου. Μήπως όλα αυτά τα πράγματα βοήθησαν επίσης. Δεν ξέρω. Άντως, κοίτα, οι μελέτες που έχουν γίνει στην Αμερική, ε, πολύ σοβαρέ μελέτες, που κοιτάγανε τις αυτοκτονίες και τις ψυχικές ασθένειες, ειδικά σε teenagers, πριν και μετά την έλευση των social media, βλέπουν μια πολύ-πολύ ξεκάθαρη σύνδεση. Πολύ ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ των δύο. Δηλαδή, τα social media έχουν αυξήσει τις παθήσεις αυτού του είδους. Ε, και... Ο λόγος που θεωρούν ότι αυτό συμβαίνει είναι όπως είπε ότι επειδή τα social media προωθούν συχνά ε, αυτό που είναι πιο εθιστικό, γιατί το προϊόν. Το περίεργο. Ναι, πολλοί σου λένε το... ότι τα Not social normal. media είναι λίγο σαν το ταμπάκο τη σημερινή ναι. εποχή, με την έννοια ότι το προϊόν βασίζεται στον εθισμό. Και για να εθιστεί, πρέπει να σου δίνει κάτι πολύ βίαιο και υπερβολικό για να εθιστεί. Γιατί κάτι καθημερινό και απλό. Δεν είναι θυστικού, ναι, έτσι. Δεν νομίζω ότι κάποιο είναι εθισμένο στα μπισκότα σου. Του αρέσουν, αλλά δεν είναι εθισμένο. Έχει μεγάλη Βέβαια. διαφορά, έτσι. Βέβαια. Ε, η, 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 ο εθισμό είναι πόνο. Ο εθισμό είναι πόνο. Ε, η, 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 η επιθυμία είναι απόλαυση. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τα, τα social media είναι το μοντέλο του τέτοιο. Θέλουν να μένει παραπάνω ώρα, να πηγαίνει όλο και πιο συχνά. Άρα πάνε σε ακραίες απόψεις, ακραίες εικόνες, ακραία συμπεριφορά και αυτό φυσικά δεν είναι, είναι, δεδομένο ότι θα επηρεάσει το χρήστη. Είναι δεδομένο ότι θα επηρεάσει το χρήστη. Είναι σαν να πεις ότι παίρνεις ηρωίνη ή νοικοτήνη και δεν σε επηρεάζει. Αυτό. Είμα αυτό. Να σε επηρεάζει. Και με καταστρεπτικό τρόπο. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Να είμαστε καλά, να τα δούμε. Κανείς αλλά να ξέρει. πάει και προ το καλύτερο, ή μπαίνουμε προ το χειρότερο. Ε, εντάξει, εγώ έχω την αίσθηση ότι οι κοινωνίε Πάντα, όταν βγαίνει κάτι καινούριο. Το δοκιμάζουν και μετά μπορεί και να πετάνε. Ναι. Το μαζεύουν. Mm. Έτσι, το... έτσι. Έτσι θα γίνει. Έτσι δεν είναι. Βλέπει δηλαδή, και τι έγινε με το αλκοόλ, με το κάπνισμα. Έτσι, θέλω να έτσι. Πω... έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα μαζεύονται κάπω. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε αυτή τη φανταστική συζήτηση που έχουμε. Γιατί έχει πάει και πολύ αργά. Δεν θέλω να σε κρατάω τόσο πολύ. Oh, κανένα πρόβλημα. Περνά πάρα πολύ ωραία. Α, τέλεια. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και ήθελα να σου πω αν κάτι θα ήθελες να αλλάξει και να ανθίσει ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα, ε, ώστε να μπορείς να πεις ότι η επόμενη γενιά θα είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που θα έχεις στο μυαλό σου ή απλά οι προηγούμενες γενιές ήταν πιο τυχερές. Ε, δεν, θα, δεν μπορώ να το περιορίσω στην Ελλάδα. Ωραία, να το πάμε πιο συνολικά λοιπόν. Να. Αυτό που ζούμε σήμερα είναι η απόρρεια ενός πολέμου, Α, που μέχρι προημερών δεν είχαμε εμείς προτεσίλες Και ξέρουμε τι γίνεται με την ενέργεια. Θα έλεγα λοιπόν, ότι θα πρέπει ο κόσμος να ηρεμήσει. Βέβαια, αυτά τώρα είναι ευχέ μια κυρία που βιομηχανοποιεί πρώτη για να κάνει μπισκότα. Έτσι. Δηλαδή, δεν ξέρω και τι λέω. Αλλά <χει> τι θα ευχόμουν, να σταματήσουν οι πόλεμοι, να βρεθεί μια ειρήνη στον κόσμο αυτόν, να... να γίνει καταμερισμός πλούτου, να μην είναι πάντοτε οι πλούσιοι πλούσιοτέρη πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Αυτό είναι άνισο και άδικο. Α, να βοηθήσουμε όλοι στην κλιματική αλλαγή, γιατί είναι, θα κάνουμε χριστουγεννιάτικα δέντρα με μαγιό, δεν είναι σωστό. <laughs> Α, και βέβαια τώρα για τις πανδημίες, δεν ξέρω τι να πω. Αυτό είναι, είναι, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό δικό μου. Έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία και έχω κάνει ως τώρα πέντε εμβόλια. Να. Ε, στη ζωή μου δεν είχα κάνει τόσα. Τα παιδιά μου, από την μέρα που γεννήθηκαν, τώρα κάνουν τα εμβόλια για το COVID. Και θα πρέπει να κάνουμε και για τη γρίπη. Θα κάνουμε και τον έρπη τα ζωστήρα. Και μετά δεν ξέρω και τι άλλο θα κάνουμε. Και δεν ξέρω αν θα αρρωστήσουμε. Η υγεία είναι βασικά. Πράγμα το οποίο όμως εγώ δεν μπορώ να το... Δεν μπορώ να το πιάσω. Τι ήταν αυτό που μας συνέβη. Να. Και πώς αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Και πιάνω τις χοντρές αδρές γραμμές. Ηρεμία, ησυχία, δικαιοσύνη για να ζήσουμε όλοι ειρηνικά. Τι είναι αυτό. Και εμείς ζήσαμε καλά και εσείς καλύτερα. Τι είναι αυτό. Μια μεγάλη ευχή. Γίνεται, δύσκολο. Τι πιστεύω για τη χώρα, μια χαρά τα πάει. Το περιβάλλον δυσκολεύει. Και ευτυχώς είμαστε στην Ευρώπη, η οποία είναι και δύσκολη. τι να κάνουμε. Ευτυχώς η... που δεν είμαστε μόνοι. Η τελευταία μου ερώτηση που την κάνω σε όλους τους καλεσμένους και είναι για σένα τελικά ποιο είναι το νόημα της ζωής. Ε, γιατί είμαστε εδώ. Mm. Oh. <laughs> Τι ερώτηση ήταν αυτή. Δύσκολη, Και... πάντα. Περίμενε, όμως θα τη βρω την άκρη. Mm. Το νόημα της ζωής. σε όλα τα επίπεδα. Και καλή ζωή. Ναι. Mm. Να δημιουργείς από οικογένεια, από δουλειά, Ταυτόχρονα όμω να έχει και μια καλή ζωή. Αυτό. Και με αυτό να σε ευχαριστήσω πάρα Εγώ πάρα, πολύ. Πάρα, πάρα πολύ. Άξιζε που επέμεινα. Ευχαριστώ πάρα, Ελπίζω πάρα, πάρα πολύ. Ελπίζω και εσύ να το ευχαριστήθηκε. Εγώ πάρα πολύ. Μα είδε τι άνετη που είμαι. Μια πάντα, χαρά. Πάντα είσαι άνετη, έτσι. Ω, όχι, 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 όχι. Με βοηθά πάρα πολύ και σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ σε ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ. Ε, πιστεύω να βοήθησε λιγάκι αυτή η συνέντευξη. Είμαι σίγουρο ότι βοήθησε. Για να δούμε.